Καμπουρίδης, αντιστράτηγος εν αποστρατεία. Κύριε Καμπουρίδη, είδαμε το αποτέλεσμα. Να είστε καλά, καλημέρα καταρχήν. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, είναι η ώρα. Καλησπέρα. Μία εκτίμηση για το δεύτερο γύρο. Ανατρέπονται αυτές οι τέσσερις μονάδες. Θέλω να ξέρουμε. Δεν υπάρχει. Ναι, γίνεται αυτό. Υπάρχει αλλαγή ή όχι? Δεν υπάρχει περίπτωση. Ναι. Κύριε Υποφάντη, νομίζω ότι ο Κιλιζάροβλου έχασε τη μεγάλη ευκαιρία της πολιτικής του καριέρας, αφού δεν μπόρεσε να κερδίσει τις εκλογές αυτές. Το 5%, όπως είπε και ο ανταποκριτής σας, στην ουσία απαρτίζεται από εθνικιστές. Ο Ογκάν προέρχεται από τον εθνικιστικό χώρο. Ο Ερντογάν είναι μαζί, πάει αγκαζέ με τους εθνικιστές. Και ένα 4% να πάρει, αν πούμε ότι ο Ογκάν το 1% που δεν θα πάει, ούτε καν 1%, θα πάει όλο στον Ερντογάν. Γιατί ξέρετε, ο Κιλιζάροβλου είδα το ξημερώματα ότι πήρε τηλέφωνο και συνεχάρει τον Ογκάν προκειμένου να του πει: είμαι κι εγώ εδώ τη ψήφου σου. Όμως ο Ογκάν, εκτός από αυτό που είπε πολύ σωστά ο ανταποκριτής σας, του είπε: κόψτε δεσμούς με το κουρδικό κόμμα, είπε ότι θα στηρίξουμε αυτούς που δεν θα πάνε σε περιπέτειες την Τουρκία. Το χαρτί, το ατού που είχε ο Κιλιζάροβλου το θέμα της συνεργασίας με τους Κούρδους, ο Ερντογάν όχι μόνο το εκμεδένισε, αλλά και το χρησιμοποίησε εναντίον του Κιλιζάροβλου. Αυξήθηκε ο εθνικισμός. Είδαμε ακόμα και το ΜΕΧΑΠΕ, το πεθαμένο εκείνο με τα 6,5-7%, πήρε στην έναν βουλευτή σε σχέση με τις προηγούμενες εκλογές και από 49 πήγε στις 50. Κανένας δεν μπορεί να πιστέψει και την άνοδο του Μπαρτελή και των Γκρίζων Λύκων. Ο αντιδυτικισμός που καλλιέργησε ο Ερντογάν, η θεωρία ότι εσείς πάτε με τους τρομοκράτες, ναι, έκαναν ακόμη και τους σεισμόπληκτους να στηρίξουν Ερντογάν. Όλοι αυτοί οι 11 νομοί στηρίξαν Ερντογάν. Άρα... και ΑΚΕΠΕ. Είναι αξιοθαύμαστοι. Άρα, κύριε Καμπουρίδη, εσείς καθότι διετελέσατε στρατιωτικός ακόλουθος στην Τουρκία, ζήσατε από κοντά δηλαδή όλο το κλίμα μέχρι το 2020 που συνταξιοδοτηθήκατε. Περιμένατε αυτή την ανατροπή παρά τις δημοσκοπήσεις που έλεγαν το αντίθετο? Εγώ, ξέρετε, επειδή αποστατεύτηκα πέρσι και έδωσα την πρώτη μου συνέντευξη, θυμάμαι πέρσι Ιούνιο, σε ένα κανάλι της Θεσσαλονίκης, και τότε ήταν χαμηλά τα ποσοστά του Ερντογάν, έλεγα πάντα: περιμένετε, ο Ερντογάν είναι πάρα πολύ ικανός ηγέτης. Ένας Τούρκος συνταγματάρχης, ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι διοικητής σε ένα σώμα στρατού, μου είχε πει ότι ο Ερντογάν είναι πάρα πολύ οργανωμένος, γνωρίζει και την αναπνοή του τελευταίου Τούρκου πολίτη σε, ναι, κάθε περιοχή της χώρας. Είδαμε ο Κιλιζάροβλου μιλούσε για τη Δύση, για την Αμερική, για την Ευρώπη, για ανθρώπινα δικαιώματα. Δεν θέλει αυτά η τουρκική κοινωνία. Είναι καθαρά δεσποτική κοινωνία. Το καλλιέργησε τον αντιδικητικισμό, τον έστρεψε εναντίον ο Ερντογάν, εναντίον του Κιλιζάροβλου, γιατί αυτός πουλάει ο αντιδικητικισμός, ο αντιαμερικανισμός. Αν μου επιτρέπετε, εξαφάνισε την αριστερά στην Τουρκία. Οποιαδήποτε, την εξαφάνισε, την τελείωσε. Δεν υπάρχει δεν αριστερά. Δεν υπάρχει αριστερά. Είναι σωστό. Η Αξένερ είχε ένα δίκιο ότι δεν θα έπρεπε να είναι ο Κιλιζάροβλου επικεφαλής αυτής της αντιπολιτευόμενης συμμαχίας και θα αποδειχθεί ότι τελικά ο Κιλιζάροβλου νομίζω θα τεθεί θέμα ηγεσίας. Αν ήταν ο Ιμάμογλου, είναι πιο επικοινωνιακός, είναι πιο νέος. Θα μπορούσε όμως. Υπήρχαν τρικλοποδιές εκεί από τον Ερντογάν. Δεν τον άφησε. Νομικά θέματα. Δηλαδή, ναι, του τον έκοψε. Κύριε Καμπουρίδη, θέλουμε με πολύ μεγάλη χαρά να σας φιλοξενήσουμε σε επόμενη εκπομπή. Θα ήταν τιμή μας. Θα ήταν τιμή μας για να ακούσουμε την εμπειρία σας καταρχήν. Γνωρίζετε πολύ καλά τα της τουρκικής κοινωνίας, να μπορούμε να αποτυπώσουμε και εδώ στην Ελλάδα. Εμείς τι θέλουμε? Ποιον από τους δύο? Κοιτάξτε, εγώ έχω πει ότι μια ισχυρή Ελλάδα, ισχυρή διπλωματία, ενόπλες δυνάμεις, δεν θα πρέπει να μας απασχολεί αυτό. Ποιος είναι δίπλα? Γιατί όσο ήμουν στην Τουρκία, δεν είδα ποτέ, έχω ζήσει 7,5 χρόνια, να ασχολείται κανένας με το αν θα βγει ο Μητσοτάκης, ο Σαμαράς ή ο Τσίπρας. Λοιπόν, το νόμισμα είναι η ίδια πλευρά, όποιος και αν επικρατεί για την Ελλάδα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας περιμένουμε. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε θερμά.